Γεια σας, καλησπέρα και καλό απόγευμα. Η Σαρακοστή μπήκε για τα καλά. Πολλοί από εσάς δεν ξέρετε τι θα μαγειρέψετε και προβληματίζεστε. Εδώ είμαστε για να σας δώσω εύκολες, γρήγορες όπως πάντα και δημιουργικές συνταγές. Έχω μαζί μου τα κρυοπολία χάσικου, από τα οποία μπορείτε να βρείτε και θαλασσινά, όπως το χταπόδι που έχω σήμερα και θα το κάνω με χόρτα σιγαριαστά. Θα κάνουμε χταπόδι επίσης σαλάτα με φασόλια μαυρομάτικα, πανεύκολη, δημιουργική και αυτή και πεντανόστιμη. Επίσης, έχω προμηθευτεί και γαριδάκι ψηλό που θα κάνουμε μια ούζο μαγιονέζα. Σπιτική θα την κάνουμε εδώ, σας δείξω πόσο εύκολα γίνεται και θα την αρωματίσουμε με λίγο ούζο, θα βάλουμε και άνηθο, μπορείτε να βάλετε ακόμα και μάραθο. Επίσης, θα τελειώσουμε με χαλβά, επίσης από τον χάσικο, από τα κρεοπολία χάσικου. Σας είπα, μπορείτε να βρείτε και είδη μπακαλικής, όπως και το χαλβά του μπακάλι, τον οποίο θα τον παντρέψουμε και θα τον κάνουμε σαγανάκι με τσίπη σοκολάτας, με μαρμελάδα πορτοκάλι, αλλά και φρέσκο πορτοκάλι. Θα δείτε πανεύκολος, μαστιχωτός, για να συνοδεύσετε και την τζιγκουδιά σας. Έχω όμως μαζί μου και τα κοτόπουλα πίνδος, ορεινά κοτόπουλα πίνδος, που σήμερα απορριμμιστεύτηκα κοτόπιτα, έτοιμη κοτόπιτα, την οποία μπορείτε να την ψήσετε ως έχει, κατεψυγμένη, να την βγάλετε, να την ανοίξετε. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς. 180 βαθμούς προθερμασμένο το φούρνο. Θέλει γύρω στα 45 λεπτά και θα φάτε μια εξαιρετική κοτόπιτα από τα κοτόπουλα πίνδος. Λοιπόν, για να μην σας κουράζω, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε το πρώτο μας πιάτο που θα κάνουμε, που δεν είναι άλλο από το χταπόδι με χόρτα σιγαριαστά, πανεύκολο, 3-4 υλικά, αλατάκι, πιπεράκι και μαγειρεύουμε. Δείτε υλικά. Χταπόδι με χόρτα τσιγαριστά. Υλικά: 1 μέτριο χταπόδι, 2 κιλά χόρτα για τσιγαριστά, 2 κρεμμύδια, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ, λίγο ελαιόλαδο, 2 ποτήρια του κρασιού λευκό κρασί. Λοιπόν, είδατε τα υλικά για το χταπόδι, αλλά σας είπα ότι έχω εξαιρετική πεντανόστιμη κοτόπιτα έτοιμη. Μπορείτε να τη βάλετε κοτόπουλα πίνδος με κοτόπιτα. Θα τη βάλετε στο φούρνο στους 180 με 200 βαθμούς προθερμασμένο για 40 λεπτά. Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε όπως είναι και θα την αφήσουμε να ψηθεί με το ταψάκι και θα την ελέγχουμε. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε χόρτα σιγαριαστά με χταπόδι ή χταπόδι με χόρτα σιγαριαστά. Έχουμε κρεμμύδι, πελτέ, αν δεν θέλετε μην βάζετε πελτέ, κρασάκι, να το κάνετε λευκό ας πούμε ή και λεμονάτο ακόμα, προς το τέλος να βάλετε λεμόνι και τα χόρτα, τα ανάμεικτα χόρτα που είναι διάφορα για σιγαριαστά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Φυσικά ανάψω την νεστιά μου να βάλω να κάψει καλά και θα βάλω ελαιόλαδο. Τώρα, συνήθως δεν βάζω πολύ ελαιόλαδο. Εδώ θα το χρειαστεί διότι τα χόρτα τραβάνε, ζητάνε ελαιόλαδο. Θα κάνουμε ουσιαστικά ένα λαδερό φαγητό. Οπότε θα βάλω αρκετό λαδάκι και μια και είμαστε και στην Κρήτη, λίγο πολύ το χρησιμοποιούμε, μάλλον λίγο παραπάνω. Λοιπόν, θα πάρω και μια τσιμπίδα αλλά και την κουτάλα μου. Θα αφήσω να κάψει καλά και θα κόψω πρώτα δύο κρεμμυδάκια σε φετούλες. Αν έχετε μεγάλο κρεμμύδι, κόψτε ένα. Μπορείτε επίσης να βάλετε και φρέσκο. Και πράσο. Και γενικότερα ό,τι σας αρέσει από αρωματικά και κρεμμύδια. Εδώ μέσα έχει τα πάντα. Τα χόρτα έχει τουλάχιστον 10 διαφορετικά. Τα έχω πάρει από το μανάβι μου, της γειτονιάς μου. Λοιπόν, έχω βάλει το πρώτο. Θα βάλουμε και το δεύτερο. Αν θέλετε ψιλοκόψτε το, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εγώ θέλω να το βρίσκω στο φαγητό μου, να μην λιώνει. Ωραία. Το τσιγαρίζουμε και το βοηθάμε με θαλασσινό αλάτι, γάβδου, όπως πάντα από το μπαχαράδικο Caravel. Θα αφήσουμε να μαλακώσει λίγο το κρεμμύδι. Εδώ μπορείτε να βάλετε και λίγο σκορδάκι. Έχω σκόρδο εδώ, θα κόψω μια σκελίδα. Και φρέσκο σκόρδο, ακόμα καλύτερο, πιο αρωματικό.
Μια σκελίδα είναι υπεραρκετή. Ή αν θέλετε, δεν σας δίνω, μη βάζει και καθόλου. Ωραία. Έχω βράσει το χταπόδι. Σας έχω πει πολλές φορές, όχι σε πολύ νερό. Έχω βάλει ελάχιστο νερό, ήταν παγωμένο. Το άφησα με λίγο ξυδάκι, λίγους κόκκους πιπεριού και χοντρό αλάτι. Και δεν το τελείωσα, δεν το έλειωσα. Το άφησα να κρατάει λίγο γιατί θα το βάλουμε προς το τέλος. Αφού τσιγαριστούν τα χόρτα, θα το βάλουμε από πάνω, θα το αφήσουμε να μαγειρευτεί, να εμπλουτιστεί, να γίνει ένα με τα χόρτα και να δώσει και αυτό τη γεύση του στα χόρτα και τα χόρτα στο χταπόδι. Μια πανεύκολη, γρήγορη, νόστιμη συνταγή σαρακοστιανή για όσους από εσάς συνστεύετε. Λοιπόν, κόβουμε και το χταπόδι και το σκόρδο. Το χταπόδι θα το κόψουμε μετά. Ωραία. Και φυσικά, σας έχω πει πολλές φορές ότι δεν το βάζουμε από την αρχή το σκόρδο, αλλά συνέχεια για να μην μας πικρίσει. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε να βάλουμε τα χόρτα μας. Να δώσω ένταση. Είδα, αρχίζει και μυρίζει το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο, ωραία. Και τώρα αυτά μπορείτε να κάνετε το εξής. Ή αν έχετε μεγάλη ποσότητα, να βάλετε ένα ποτήρι νερό, να τα χνίσετε μαζί με το κρεμμύδι. Αν και αυτά τώρα θα κατεβάσουν, θα γράψουν σιγά σιγά και θα καθίσουν, θα το δείτε. Να τα ήδη αρχίζουν. Ωραία. Δηλαδή φωτιά, ακούγεται το τσιγάριασμα. Γι' αυτό τα λέμε και τσιγαριαστά ή τσιγαριστά. Βγάζουν τα αρώματά τους. Εδώ μπορείτε να βάλετε ακόμα και σουπιά. Αυτός από χταπόδι. Μπορείτε να προσθέσετε και γαρίδες. Αλλά 2 λεπτά πριν σβήσουμε το φαγητό. Κατέβασαν ήδη τα υγρά τους, βλέπετε. Και αρχίζουν και βγάζουν να απελευθερώνουν τα αρώματά τους. Έχει μέσα μάρα, θα έχει τα πάντα. Ωραία. Το μπελτέ. Σε σκούλα μπορείτε να βάλετε ακόμα και μαρούλι, ακόμα και σταμναγκάθι. Μπορείτε να αντικαταστήσετε τα χόρτα και να το κάνετε με σταμναγκάθι. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Σε σκούλα, σας είπα. Ακόμα και σκέτο μαρούλι. Πάντα τσιγαρίζω λίγο το μπελτέ στην αρχή να βγάλει την φύγη αψάδα του. Και δεν το βάζω ρεωμένο σε νερό πολύ. Κάντε και μην το κάνετε. Αυτό ήταν. Τώρα, κρασάκι. Ωραία, να βάλω και λίγο νερό. Θα προσθέσω ελάχιστο νερό. Έχω εδώ 3-4 μπλοκάμια. Είναι αρκετά. Εγώ πώς θα τα βάλω. Η ποσότητα που σας δίνω εγώ είναι 2 κιλά. Εγώ κάνω ενδεικτικά εδώ 2 μερίδες φαγητό. Εσείς ακολουθήστε κανονικά τη συνταγή με τα υλικά. Και μην βλέπετε ότι θα βάλω εγώ εδώ πέρα μισή κουταλιά που έβαλα. Αν βέβαια κάνετε 1 κιλό, θα κάνετε τη μισή ποσότητα. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να το καταλάβετε. Λοιπόν, ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το χταπόδι. Το βάλουμε από πάνω. Θα χαμηλώσω. Αλάτι έβαλα. Πρέπει να σπάσουμε και λίγο μαύρο πιπέρι. Ωραία. Και θα πάρω, έχω εδώ μάραθο. Θα βάλω και λίγο μάραθο να δώσω πιο πλούσιο άρωμα.
Μάραθος ταιριάζει πάρα πολύ με όλα τα θαλασσινά. Και πόσο μάλλον το χταπόδι. Συνηθίζουμε να κάνουμε σουπιές με μάραθο και έλιες. Εδώ μπορείτε να βάλετε και έλιες φυσικά. Όπως επίσης μπορείτε να κρατήσετε λίγο από το ζουμί που θα βράσετε το χταπόδι, να το περάσετε από μια σιτούλα και να προσθέσετε ελάχιστο εδώ για να δώσετε έξτρα γεύση χταποδιού, αν θέλετε. Αν πάλι δεν σα... Εκεί θέλει με το μέτρο βέβαια, γιατί είναι πολύ βαριά η γεύση από το χταπόδι, από το ζωμό. Οπότε λίγο δοκιμάστε, βάλτε με μέτρο. Μπορείτε να βάλετε επίσης και λίγο ζωμό λαχανικών εδώ, αλλά καλό να μην βάλετε τίποτα από ζωμό, να τα αφήσετε όσο έχει, μόνο λίγο ζωμό από το χταπόδι. Γιατί τα χόρτα φυσικά θα τα λιώσει. Έχουμε ήδη εδώ όλη την οστιμιά από τα χόρτα. Λοιπόν, λίγο νεράκι. Και για άλλη μια φορά θα σας πω ότι δεν τα σκεπάζουμε με νερό. Βάζουμε, ελέγχουμε κατά τη διάρκεια του ψησίματος του φαγητού. Το αφήνουμε σε χαμηλή φωτιά. Αυτό τώρα εδώ δεν θέλει πάνω από μισή ώρα. Θα το σκεπάσω. Ωραία. Και θα το αφήσω σε χαμηλή φωτιά. Και αν χρειαστεί και πιει όλα του τα υγρά και δεν έχουν, είναι σκληρά ακόμα τα χόρτα, τα κοτσανάκια από τα μάραθα κυρίως, θα συμπληρώσω λίγο ελάχιστο νερό και θα το πάω όσο μου ζητάει. Δεν θα το βάλω από την αρχή να το κάνω σούπα. Λοιπόν, σκεπάζω. Θα τα αφήσουμε στην άκρη, στην ησυχία του, σιγά σιγά σιγά. Θέλει τουλάχιστον μισή ώρα όπως σας είπα. Δείτε πάλι υλικά και γυρίζουμε να κάνουμε πάλι το υπόλοιπο χταπόδι, σαλάτα, μαυρομάτικα, φασόλια. Πάμε. Χταπόδι με χόρτα τσιγαριστά. Υλικά: 1 μέτριο χταπόδι, 2 κιλά χόρτα για τσιγαριστά, 2 κρεμμύδια, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ, λίγο ελαιόλαδο, 2 ποτήρια του κρασιού λευκό κρασί. Ωραία, λοιπόν, είδατε τα υλικά για το χταπόδι με χόρτα τσιγαριαστά. Σας είπα, θέλει τουλάχιστον μισή ώρα σε χαμηλή φωτιά, ελέγχουμε, δεν βάζουμε πολύ νερό και τα αφήνουμε και το κατά τη διάρκεια του ψησίματος συμπληρώνουμε αν χρειαστεί νερό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να κάνουμε το υπόλοιπο χταπόδι. Το βράσα περισσότερο φυσικά γιατί θα το κάνω σαλάτα και το θέλω αρκετά βρασμένο αλλά όχι λιωμένο. Δεν λιώνω σε καμία περίπτωση, μην λιώνετε τα θαλασσινά σας, τα χταπόδια σας. Δηλαδή δεν χρειάζεται να τα βράζετε και να τα λιώνετε τελείως, γιατί μετά γίνονται και οι νόδες, όλα τα μαλάκια. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Θα τα κάνουμε με φασόλια μαυρομάτικα. 2-3 tip για τα φασόλια, τα μαυρομάτικα φασόλια. Δεν τα μουλιάζουμε, δεν τα αφήνουμε από το προηγούμενο βράδυ σε μπόλικο νερό όπως κάνουμε με τα κοινά λευκά φασόλια, παρά μόνο σε μπόλικο αρκετό νερό στην κασαρόλα για μισή ώρα το πολύ 40 λεπτά σε χαμηλή θερμοκρασία, σε χαμηλή φωτιά και τα ελέγχουμε να κρατάνε λίγο στο δόντι και αυτά να μιλιώσουν, όλα τα λαχανικά, όλα τα θαλασσινά. Γενικότερα η σαλάτα πρέπει να καταλαβαίνουμε τι τρώμε, να κρατάνε στο δόντι για να παίρνουμε και όλα τα συστατικά. Το ίδιο θα κάνουμε και με τα φασόλια. Τουλάχιστον σας είπα σε μπόλικο νερό 30 με 40 λεπτά. Τα βγάζουμε και σε μπόλικο επίσης νερό τα κρυώνουμε να φύγει όλο το μαύρο ζουμί, γιατί αν τα αφήσουμε θα συνεχίσουν το βράσμα τους και θα λιώσουν, αλλά θα πάρουν και το μαύρο ζουμί από το οποίο θα βγάλουν και έχουν βράσει. Τα κρυώνουμε πολύ καλά, τα αφήνουμε να σουρώσουν όλα τα περιττά νερά και βλέπετε υλικά για να γυρίσουμε να φτιάξουμε τη σαλάτα. Πάμε. Χταπόδι σαλάτα με μαυρομάτικα. Υλικά: 2 φλιτζάνια δεσαγιού μαυρομάτικα φασόλια φρασμένα, 1 μικρό περίπου 1 κιλό χταπόδι, μισό φλιτζάνι τσαγιού ελαιόλαδο, μισό φλιτζάνι τσαγιού κόκκινο ξύδι, 4-5 κόκκι πιπέρι, 2 καρδιές μαρουλιού, 1 ξερό κρεμμύδι μικρό, 4 αγκουράκια τουρσί κομμένα σε φέτες, 2-3 ραβανάκια προαιρετικά για γαρνίρισμα, λίγος μαϊντανός ψιλοκομμένος, 1 κουταλιά της σούπας κάπαρη. Λοιπόν, θα καθαρίσω. Αν δεν βρείτε ραπανάκια, πάρτε μια ρέβα, την καθαρίζετε καλά, έξω. Ωραία. Και θα την ψιλοκόψουμε ή σε σαράκια ή φετούλες. Να πάρω το μαχαίρι το μεγάλο, θα το κάνω ζαράκια. Επίσης, αυτή τη σαλάτα μπορείτε να την κάνετε τουλάχιστον 3 ώρες νωρίτερα, όπως όλους του τύπου της σαλάτας που έχουν λαχανικά φασόλια, όπως και το ταμπουλέ ας πούμε, και να την αφήσετε μέσα στο ψυγείο
να σμίξουν όλα τα υλικά, να βγάλουν όλα τα αρώματα, όλες τις γεύσεις και να εμπλουτίσουν τη σαλάτα μας και να την κάνουν φυσικά πιο νόστιμη. Πάμε να κόψουμε και την υπόλοιπη. Εδώ πάτε κατά βούληση, κατά όρεξη, διόρεξη έχει ο καθένας. Μπορείτε να βάλετε, ας πούμε, περισσότερη ρέβα ή ραπανάκι. Όπως μπορείτε να βάλετε φυσικά και αγγούρι, μπορείτε να βάλετε και ντομάτα, ντοματίνι. Εγώ θα βάλω τη ρέβα μάλλον, σας δίνω ρεβανάκι. Θα κόψω καρδιές μαρουλιού χοντροκομμένες. Θα τις βάλω και αυτές. Ωραία, θα αφήσω αυτές εδώ για να τις βάλουμε από πάνω, γιατί είναι κρίμα να τις χάσουμε μέσα στη σαλάτα μας. Θα πάρω ένα κρεμμύδι, μπορείτε να βάλετε επίσης φρέσκο κρεμμύδι αν θέλετε. Να πάρω λίγο το πάνω μέρος. Και αυτό σε πολύ λεπτές φετούλες. Ένα κρεμμύδι είναι υπέρα αρκετό για τη σαλάτα που θα κάνουμε εμείς τώρα εδώ. Πάρω το χέρι μου να το σπάσω. Ταιριάζει πάρα πολύ με τα φασόλια, τα μαυρομάτικα, το ξύδι, ένα καλό κόκκινο ξύδι από καλό κόκκινο κρασί, ποιοτικό. Τώρα αν θέλετε εσείς να βάλετε λεμόνι, βάλετε λεμόνι. Εμένα μου αρέσει το λεμόνι, αλήθεια είναι. Το τρώω παντού. Ωραία. Και φυσικά το κρεμμύδι, απίστευτο συνδυασμός με τα φασόλια. Λοιπόν, κρεμμύδι έβαλα. Καρδιές, ραμπανάκι, έχουμε κάπαρη την οποία σας έχω πει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν ότι τη βάζουμε σε μπόλικο νερό για τουλάχιστον μία ώρα και την αλλάζουμε 2-3 φορές για να φύγει όλη η άλμη, γιατί είναι σε άλμη. Έχω αγκουράκια τουρσί, πίκλες, ή αγκουράκια ή αλλιώς αγκουράκια κορνισών. Εδώ μπορείτε να βάλετε ακόμα και τουρσί. Έχετε τουρσί στο σπίτι, πάρτε, ψιλοκόψτε, κουνουπίδι, ό,τι έχει μέσα διάφορα και βάλτε τα εδώ. Μην κολλάτε δηλαδή σε αυτά που βάζω εγώ. Γι' αυτό και ίσως να σας ζαλίζω, σας λέω συνέχεια εναλλακτικές για να σας βοηθήσω. Για να σας κάνω τη ζωή πιο εύκολη, τη μαγειρική σας ζωή. Και κατά τη διάρκεια λοιπόν τώρα της σαρακοστής θα έχουμε αρκετές συνταγές που θα είναι βασισμένες στην νηστεία, νηστίσιμες. Για να σας βοηθήσω να ξεφύγετε από τα καθιερωμένα και να κάνετε πρωτότυπες, σαρακοστιανές συνταγές και φυσικά εύκολες. Θα να δείξω μια ματιά εδώ και στο φαγητό μου. Μυρίζει καταπληκτικά. Βλέπετε ότι έχουν βγάλει πέρα από το νερό που πρόσθεσα κι άλλο, κι άλλα υγρά τα χόρτα και φυσικά και το χταποδάκι. Θέλει τουλάχιστον 10 λεπτά αυτό. Αγκουράκι βάλαμε. Λοιπόν, τώρα το ξύδι. Και πάμε να βάλουμε φασόλια. Ωραία, για να δω λίγο. Δεν έβαλα αλάτι. Θα σπάσω λίγο αλάτι Μαλαΐων. Θα το δοκιμάσω. Σπάσω και λίγο πιπέρι. Μαύρο πιπέρι, αν θέλετε βάλετε και λευκό. Εδώ μπορείτε να κάνετε και ένα dressing, δηλαδή να χτυπήσετε το ξύδι, το λάδι με λίγη μουστάρδα, να κάνετε ένα παχύρευστο dressing και να το προσθέσετε σαλάτα. Μια βινεγκρέτ. Λοιπόν, ανακατεύω, δοκιμάζω, στείλω το πιάτο μου και εσείς όταν γυρίσετε θα το δείτε έτοιμο, γιατί τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις.